Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και πάλι και σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, τα επίκαιρα και η Αλφα Τηλεόραση είναι εδώ. Είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας για να σας παρουσιάσουμε σήμερα δύο υποψηφίους, δύο ανθρώπους οι οποίοι κατέρχονται στον στίβο της εκλογικής διαδικασίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και εσείς στη συνέχεια, όπως είπαμε, βγάζετε τα συμπεράσματά σας μετά από την παρουσίαση αυτή που κάνουμε εμείς σε μια προσπάθεια να επιλεγούν καλύτεροι σαφώς. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σίγουρα τα κριτήρια σε αυτές τις εκλογές θα είναι τελείως διαφορετικά ή θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικά από προηγούμενες διαδικασίες, γιατί και οι συνθήκες της ζωής μας έχουν γίνει τελείως διαφορετικές. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από έναν υποψήφιο δήμαρχο, στο Δήμο Δοξάτου, υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη Δημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή, ο κύριος Δημήτρης Δαλακάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαλακάκη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παντακίδου. Για το Δήμο Δοξάτου, υποψήφιος δήμαρχος, τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Δαλακάκη, σε μια πρώτη παρουσίαση, έτσι, όταν ξεκινήσατε και είχατε ανακοινώσει την επιθυμία σας να είστε υποψήφιος δήμαρχος. Είχαμε κάνει τότε μια πρώτη εκπομπή. Και θυμάμαι ότι αυτό που είχε προκαλέσει εντύπωση είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, όπως είστε εσείς, μπαίνετε πολύ δυναμικά. Ξεκινάτε πολύ δυναμικά διεκδικώντας το Δήμο Δοξάτου. Μάλιστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό νομίζω ότι επιτάσσει η εποχή μας και η καιρή. Νομίζω ότι εμείς οι νέοι πρέπει να αναλαμβάνουμε πλέον δυναμικά ευθύνες. Δυστυχώς εμείς δοκιμαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη γενιά από την οικονομική κρίση. Η ζωή είναι μια μάχη και την ζωή προκειμένου να κερδίσουμε θα πρέπει να μπούμε μέσα στη μάχη. Δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από τη μάχη οι νέοι και να μείνουμε θεατές. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες οι οποίες αναλογούν σε εμάς και να διαμορφώσουμε πλέον το μέλλον των παιδιών των δικών μας. Υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το φως, έτσι κι εγώ ως νέος αποφάσισα να μπω σε αυτόν τον αγώνα και να τον κερδίσω. Και ειλικρινά μετανιώνω που δεν το είχα κάνει πιο πριν. Νωρίτερα. Διότι θεωρώ ότι θα πρέπει οι νέοι να συμμετέχουμε διαρκώς. Ακόμα και σε μικρότερη ηλικία. Αισθάνομαι όμως πάρα πολύ χαρούμενος που στο ψηφοδέλτιό μου υπάρχουν πολύ νεότεροι από εμένα. Υπάρχουν και νεότεροι. Βεβαίως. Πολύ νεότεροι. Θέλετε να αναφερθείτε στο ψηφοδέλτιο και θα πούμε βεβαίως στη συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα, αλλά κάντε μία αναφορά στο ψηφοδέλτιο, στην παράταξή σας, ποια είναι η σύσταση αυτού του συνδυασμού. Καταρχάς να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος, διότι στο ψηφοδέλτιό μου μετέχουν πάρα πολλοί νέοι. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαστε άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εμπλακεί σε προηγούμενες διαδικασίες εκλογικές. Δεν είχαν εμπλακεί, αλλά έχουν τη ζέστη, τη θέληση να εμπλακούν, να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα και να προσφέρουν στον τόπο. Από εκεί και έπειτα νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος, διότι το ψηφοδέλτιό μας είναι το πρώτο σε αριθμό γυναικών. Για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο προσωπικό στοίχημα η συμμετοχή των γυναικών, διότι όπως άλλωστε μαρτυρεί και το όνομα της παράταξής μας, το οποίο αναφέρεται και στην δημιουργία, η γυναίκα είναι το κατεξοχήν σύμβολο της δημιουργίας. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Από εκεί και έπειτα, μέσα στο ψηφοδέλτιό μας αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Έχουμε ανέργους, έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε αγρότες, έχουμε νέους, έχουμε ηλικιωμένους. Νομίζω ότι όλοι είμαστε πρόσωπα τα οποία θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και θέλουν να προσφέρουν ορμητικά. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε αρχικά, όταν ξεκινούσε αυτή την προσπάθεια, ότι θα μπορούσαμε να βρούμε 77 μαχητικά άτομα στον Δήμο του Δοξάτου. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Προκαταβολικά, μπαίνοντας σε αυτήν τη διαδικασία, γνώριζα ότι η πολιτική δεν είναι ένα κόσμος αγγέλων. Ήμουν προετοιμασμένος για σκληρή μάχη. Ήμουν προετοιμασμένος για χτυπήματα κάτω από τη μέση. Τα δέχτηκα. Θα συνεχίσω να τα δέχομαι. Ήδη τα δεχθήκατε. Βεβαίως. Και θα συνεχίσω να τα δέχομαι. Αλλά τα δέχομαι με ευχαρίστηση. Διότι έχω αναλάβει έναν αγώνα, εγώ και άλλοι 76 άνθρωποι μαζί μου, να αλλάξουμε τον τόπο και να τον αλλάξουμε όλοι μαζί. Εσείς τα περιμένατε γνωρίζοντας ίσως και από την επαγγελματική σας εμπειρία, γιατί να πούμε ότι είστε δικηγόρος, επομένως γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Τα περιμένατε, λέτε, τα χτυπήματα, αλλά αισθάνεστε ότι σας κάνουν πιο δυνατό αυτά. Όταν μπαίνει κανείς σε ένα τέτοιο αγώνα, οφείλει να αγωνιστεί.
Δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι η πολιτική είναι πόλεμος και μετέρχονται πολεμικά μέσα. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική είναι μια σύνθεση και είναι μια δημιουργία. Ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα επίσης ήταν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς όμως την πορεία να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας μου και η πρακτική μου και το ήθος μου. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα προσωρινά, αν και με δυσκολία, το κερδίζω. Διότι το θέμα είναι κάποιος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ακέραιος και σε όλη την πορεία του να παραμένει ακέραιος και να μην διαφθείρεται από αυτήν. Πολύ σημαντικό. Ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία σας, κύριε Δαλακάκη, και αυτό που σας ώθησε να ηγηθείτε ενός συνδυασμού? Γιατί θα ήταν πιο εύκολο, θεωρώ, για έναν άνθρωπο έτσι της δικής σας ηλικίας να μπείτε σε ένα συνδυασμό, έτσι συνηθίζεται άλλωστε, να περιμένετε να οριμάσετε μέσα από άλλες διαδικασίες, έχοντας κάποιος άλλος τη βασική ευθύνη, το μεγάλο βάρος της όλης προσπάθειας, και στη συνέχεια ίσως να ακολουθήσει η δική σας έτσι, να ακολουθήσετε εσείς στην ηγεσία ενός συνδυασμού. Να σας απαντήσω, εξαιτίας της αδιαδρομίας μου της επαγγελματικής, είχα αποκτήσει μια κάποια εξειδίκευση. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχω προσφέρει τις υπηρεσίες μου σε δύο δήμους, τον Δήμο Παρανεστίου και τον Δήμο Προσοτσάνης. Στο Δήμο Παρανεστίου ήμουν παρόν σχεδόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια την τελευταία τριετία και στις οικονομικές επιτροπές και στην εκτελεστική επιτροπή. Από εκεί και έπειτα όμως μου άρεσε πάρα πολύ γιατί προσέφερα υπηρεσίες σε δύο δήμους πάνω σε δύο τομείς τους οποίους θεωρώ πάρα πολύ κέριους και για τον Δήμο του Δοξάτου αλλά και για όλη την χώρα. Προσφέραμε υπηρεσίες πάνω στο ζήτημα της διαφάνειας και της διαφθοράς στο δημόσιο. Για τον Δήμο Παρανεστίου είχα αναλάβει κάποιες υποθέσεις όπου κάναμε παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών, προσπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου Παρανεστίου έναντι της διαφθοράς. Αντίστοιχα δε, ως προς τον Δήμο Προσοτσάνης, είχα αναλάβει τα πειθαρχικά σε ό,τι αφορά το ταμιακό το έλλειμμα που είχαν. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια δεύτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα διεκδικήσεων. Ανέλαβα διεκδικήσεις εναντίον της ΔΕΗ για ανταποδοτικά τέλη τα οποία διεκδικεί ο Δήμος Παρανεστίου αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και επίσης διεκδικήσεις απέναντι στο Πράσινο Ταμείο, διεκδικήσεις εναντίον της ΔΕΗ και του ΟΤΕ ό,τι αφορά τους στήλους της ΔΕΗ και τα απογειωμένα καλώδια. Δηλαδή η εμπειρία την οποία είχα, κατάλαβα ότι αν κάποιος πραγματικά θέλει να αλλάξει τον τόπο, μπορεί να το κάνει μαχόμενος και τη διαφθορά στο δημόσιο, αλλά διεκδικώντας και για τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί να αναπτυχθούν και να εξυγειανθούν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είδα ότι με αυτήν την εξειδίκευση θα μπορούσα να προσφέρω και από αυτήν τη θέση, αλλά να σας πω και κάτι, ακόμα και αυτήν την εξειδίκευση να την είχα καθόλου. Ως νέος αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη να βγάλουμε το κάρο μέσα από τη λάσπη. Και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ορμή. Και την ορμή την έχουν συνήθως οι νέοι πλέον. Διότι να σας πω και κάτι, εμείς πλέον μαχόμαστε για τα παιδιά μας. Εάν δεν το κάνουμε εμείς σήμερα, αν σήμερα εμείς δεν προσπαθήσουμε, δεν νομίζω ότι θα προσπαθήσει κάποιος άλλος για τα παιδιά μας. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς επέλεξα να προσφέρω και εγώ τις υπηρεσίες μου στον τόπο μου. Σε μια εποχή δύσκολη βέβαια, κύριε Δαλακάκη, το γνωρίζετε κι εσείς, το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς. Είναι εποχή δύσκολη γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη μεγάλη μείωση των πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις πολλές αρμοδιότητες οι οποίες έχουν δοθεί στην αυτοδιοίκηση. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί τα πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Όντως, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και τολμώ να πω ότι είναι ακόμα δυσκολότερα στο Δήμο του Δοξάτου και έχω επίγνωση των προβλημάτων. Μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος είναι στο χείλος οικονομικής καταστροφής. Είναι ένας Δήμος ο οποίος συνεχώς κάνει αλόγιστες δαπάνες, τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει και παράγει χρέη. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας είχε ληξιοπρόθεσμα χρέη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία προκειμένου να τα καλύψει, επειδή δεν μπορούσε να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό από τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες, αναγκάστηκε να πάρει ισόποσο δάνειο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό αυτό επιστρέφεται από μεριάς του Δήμου κάθε μήνα υπό την εξής μορφή. Μας παρακρατάει το κράτος ΣΑΤΑ.
Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μπορούν να γίνουν έργα. Γιατί η ΣΑΤΑ πηγαίνει στα έργα. Με πολύ μεγάλη έκπληξη, μάλιστα, άκουσα τον σημερινό δήμαρχο σε συνέντευξή του να λέει ότι αν και πριν από 12 μήνες είχε πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ δάνειο, ξαναδημιουργήθηκαν χρέη περίπου 500.000 ευρώ. Και σκέφτομαι πού θα πάει αυτή η δουλειά. Έτσι όπως προχωράμε με το να δημιουργούμε συνεχώς χρέη, κάνουμε αυτό που έκανε ουσιαστικά το κεντρικό το κράτος. Δημιουργούμε χρέη και ζητούμε από άλλους να τα καλύψουν. Το κράτος όμως κάποια στιγμή δεν θα μας ξαναδώσει δάνειο. Και τότε θα γίνει αυτό που γίνεται, που ζούμε εμείς σήμερα ως πολίτες του κεντρικού κράτους. Θα αναγκαστούμε εμείς να σηκώσουμε πάλι το βάρος επάνω μας. Με αύξηση πιθανότατα δημοτικών τελών. Διότι άλλα έσοδα δεν έχει ο Δήμος. Ωστόσο, ως προς το ζήτημα των εσόδων, ο Δήμος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Δήμος Δοξάτου. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι εις βάρος των πολιτών του και αν θέλετε πάνω στο πρόγραμμα της οικονομικής πολιτικής συνεχεία μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Σε σχέση με τη γενικότερη πολιτική που έχει ασκηθεί στο Δήμο Δοξάτου, ποια είναι η δική σας άποψη? Να σας πω. Πέρα από τα οικονομικά, δηλαδή στους υπόλοιπους τομείς, αισθάνεστε ότι έγιναν πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνουν, έχουν λείψει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει? Με ενοχλεί προσωπικά η απάθεια και η αδράνεια. Στον τομέα, ας πούμε, της κοινωνικής πολιτικής, δεν έχει γίνει σχεδόν απολύτως τίποτα. Ζούμε σε μια περιοχή η οποία και αυτή μαστίζεται την οικονομική κρίση και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να παίρνει τώρα γραφείο και καρέκλα 30.000 ευρώ και να μην προχωράει σε ίδρυση κοινωνικού παντοπολίου και κοινωνικού φαρμακείου. Δεν είναι δυνατόν να έχει διαλυθεί η κοινωνική υπηρεσία εντελώς και η κοινωνική λειτουργία να πρέπει να κόβουν τιμολόγια και να μην κάνουν τα καθήκοντά τους. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε καπί όπως έχουμε στο Δήμο μας, όπου στα κύρια μέσα έχουν μούχλα και αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι να κάθονται μέσα σε τέτοιους χώρους, ή να έχει δημιουργηθεί το καπί, το καινούργιο στο Καλαμπάκι, το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει, να έχει τα μηχανήματα τα οποία βρίσκονται στο δεύτερο όροφο, ο οποίος δεν έχει τελειώσει, έχει τελειώσει μόνο το ισόγειο, και να μην υπάρχει ένα σανσέρ για να ανεβούν πάνω οι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να κάνουν φυσικοθεραπεία. Δεν είναι επίσης δυνατόν να μην δίνονται δωρεάν στικάκια χοληστερίνης, όπως δίνονταν παλαιότερα στα καπί. Αυτό δείχνει μια κοινωνική αναλγησία. Όταν επενδύεις σε τραπέζια και σε καρέκλες και δεν επενδύεις στον άνθρωπο, δείχνεις ότι είσαι κοινωνικά απαθής. Η ίδια απάθεια και η ίδια αδράνεια εκφράζεται, αν μου επιτρέπετε, ακόμα και στον τομέα τον οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος, στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες έχουν την εντύπωση ότι νιώθουν και αισθάνονται ότι είναι πλήρως εγκατελειμμένοι, διότι δεν έχουν γίνει τα βασικά. Δεν μιλάω για πράγματα καινοτομίας. Έχουμε πολύ βασικές ελλείψεις, ακόμα και πάνω στον αγροτικό τομέα. Το θέμα όμως είναι πως όλα αυτά χρειάζεται σίγουρα και κάποια... έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση. Μήπως εξαιτίας αυτής της έλλειψης που είχε ο Δήμος Δοξάτου δεν μπορούν να προχωρήσουν σημεία τα οποία εσείς αναφέρετε? Ή δεν έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, λέτε, όλα αυτά? Είναι καθαρά αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις? Η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Ως προς τα οικονομικά, είπαμε πως γίνεται οικονομική διαχείριση, που δημιουργούνται χρέη. Παράλληλα όμως, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Το 2006-2008 δημιουργήθηκε στον παλιό τον Δήμο, Δοξάτο, από την άλλη τη μέρα, δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα 140.000 ευρώ. Στα πρώτα 2 χρόνια της δημαρχίας του κ. Χατζηλαζάρου. Το έλλειμμα αυτό ο Δήμος το φόρτωσε σε ένα ταμείο, ο οποίος πριν από 2 μήνες αθώθηκε. Οι 140.000 ευρώ που λείπουν από το ταμείο, λείπουν ακόμα από το ταμείο. Θα περίμενα έναν δήμαρχο να έχει κάνει αγωγές και μηνύσεις εκεί, να κινηθεί σε εκείνη την κατεύθυνση. Δεν θα περίμενα έναν δήμαρχο να απειλεί με μηνύσεις και αγωγές την Επιτροπή Διαφάνειας και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επειδή τόλμησαν να αναφέρουν το όνομά του στη λίστα των ερωτών που δεν έκανε το πόθεν έσχες. Από την άλλη τη μεριά, γιατί με ρωτήσατε και να το συνεχίσω, εάν αυτή η αδράνεια οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, οφείλεται και στην έλλειψη οράματος, στην έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν νομίζω ότι απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για να γίνει αγροτική οδοπία. Mm-hmm. Η αγροτική οδοπία με τον Καλλικράτη ήταν μια αρμοδιότητα η οποία μεταβιβάστηκε στους Δήμους, η συντήρηση της αγροτικής οδοπίας. Σε ό,τι αφορά το Δήμο το δικό μας όμως,
όταν γίνεται μεταβίβαση μιας αρμοδιότητας από την νομαρχία, την παλιά, από την περιφέρεια προς τον Δήμο, σύμφωνα με το Σύνταγμα πρέπει να μεταβάζονται και οι πόροι. Mm-hmm. Τους ζήτησε ο Δήμος πόρους. Δεν τους ζήτησε. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς γίνεται η διοίκηση. Θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει, γιατί αυτό βέβαια είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Θα μπορούσαν να είχαν διεκδικήσει και το γενικεύω το ερώτημα. Οι Δήμοι μαζί με τις αρμοδιότητες να μεταφερθούν και οι πόροι και θα μπορούσαν να προσβλέπουν σε δικαίωση. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα χωρίς να μεταβιβαστεί ο πόρος. Δεν γίνεται. Νομικά δηλαδή ναι. Δεν γίνεται. Πρακτικά είδαμε να γίνεται. Πρακτικά έτσι. Γίνεται διότι υπάρχει αδιαφορία. Όταν κάποιος γνωρίζει ότι ναι, παίρνω την αρμοδιότητα, θα πρέπει να αναζητήσει και τους πόρους. Δεν μπορεί να παρακρατά ένας φορέας στους πόρους και να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα και αυτός που τη δέχεται να δέχεται μόνο την αρμοδιότητα και να μην λαμβάνει τους πόρους. Από εκεί και έπειτα όμως, αν θέλετε πάνω στην οικονομική διαχείριση, και αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο του δικού μας του προγράμματος, πρέπει να γίνουν κάποιες διεκδικήσεις από πλευράς του Δήμου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κληροδοτήματα, του Νάνου και του Γκρικοπούλου, στο Δοξάτο και στο Καλαμπάκι αντίστοιχα. Οι καταθέσεις για το κληροδότημα του Νάνου είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, 0,5 εκατομμύριο ευρώ είναι του κληροδοτήματος Γκρικοπούλου και υπάρχουν και πάρα πολλά ακίνητα. Αυτά ο Δήμος δεν τα έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου τα κληροδοτήματα. Πρέπει να αξιοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και μια ληστρική σύμβαση την οποία έχει υπογράψει ο Δήμος με τη ΔΕΙΑΚ, με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης της Καβάλας. Mm-hmm. Σήμερα ο πολίτης του Δήμου Δοξάτου αγοράζει το νερό το δικό του, του τόπου μας, πιο ακριβά από ό,τι το πουλάμε στους καβαλιώτες. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Ταλακάκη, αν δεν κάνω λάθος. Γνωστά μπορεί να είναι τα προβλήματα. Το θέμα είναι αν διεκδικούμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Ο κύριος Χατζηλαζάρου σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι η εμπειρία μας λέει εγγυάται έργα και λύσεις. Αυτά τα ζητήματα είναι εδώ και χρόνια, δεκαετίες. Ποιες είναι οι λύσεις? Πρέπει να διεκδικούμε και τις λύσεις παράλληλα. Και από εκεί και έπειτα, αν θέλετε να τελειώσουμε και με το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης, ο Δήμος πρέπει να καταφύγει και στην κοινοτομία. Και αυτό το συνδυάσουμε με τον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Δεν νοείται να είμαστε αγροτικός Δήμος και να μην προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις προς τους αγρότες. Θεωρώ απαραίτητη την ίδρυση και τη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, ενός δημοτικού τριβίου ηλιόσπορου. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και να προσφέρει έσοδα στον Δήμο, αλλά να προσφέρει και διέξοδο στους αγρότες, αλλά και στους νέους οι οποίοι θέλουν να φύγουν. Το ίδιο πράγμα μπορεί να επαναληφθεί και προς τους κτηνοτρόφους, με ένα δημοτικό τυροκομείο. Mm-hmm. Μπορεί επίσης να γίνουν και ένα σύστημα δημοτικών ψυγείων, όπου αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακτινίδια ή έχουν δεδροκαλλιέργειες να μπορούν να αποθηκεύουν μέσα την παραγωγή τους για να τη διαθέσουν και σε καλύτερη τιμή. Σε μεταγενέστερες περιόδους. Όλα αυτά θα αποδώσουν στο Δήμο και θα του φέρουν έσοδα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει το όραμα για να γίνει αυτό και η διάθεση να διεκδικήσουμε, να πραγματώσουμε το όραμα μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα διακόψουμε κύριε Ταλακάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Επιστρέφουμε και πάλι κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και στη συζήτησή μας με τον υποψήφιο Δήμαρχο Δοξάτου με την παράταξη Δημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή, τον κύριο Δημήτρη Ταλακάκη. Και λέγαμε για τις γενικότερες πολιτικές που ασκούνται. Θα ήθελα, κύριε Ταλακάκη, να μας πείτε. Καταρχάς, εσείς έχετε ένα οργανωμένο πρόγραμμα, έχετε καταλήξει σε ένα πρόγραμμα και το θεωρώ δεδομένο υπό την έννοια ότι έχετε όραμα, όπως μας είπατε, για τον τόπο αυτό. Και χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να προχωρήσει ο τόπος. Χωρίς πρόγραμμα ο τόπος προχωράει εδώ και 4 χρόνια. Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτό και να προχωρήσουμε οργανωμένα. Στο θέμα της αγροτικής πολιτικής, πολλές φορές λέμε ότι ο τόπος μας, η Δράμα γενικότερα, δεν μπορεί να βασιστεί πουθενά αλλού πέρα από τον πρωτογενή τομέα. Και η οικονομία της χώρας γενικότερα, έτσι έχουμε αρχίσει, η συζήτηση έχει αρχίσει να επεκτείνεται. Πώς σκέφτεστε εσείς ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ο αγροτικός χώρος και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για έναν από τους εφορότερους κάμπους στην Ευρώπη? Όντως, μιλάμε για έναν από τους εφορότερους κάμπους στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει γίνει καν μια εδαφολογική χαρτογράφηση. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς μέρος ευδοκιμεί πια καλλιέργεια.
το να πάμε γίνει... στα τυφλά δηλαδή, λέτε. Πάμε στα τυφλά, πάμε στα τυφλά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς χρήματα. Δεν είναι δύσκολο να έρθει η γεωπονική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με φοιτητές μεταπτυχιακούς και να κάνει την εδαφολογική χαρτογράφηση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Διότι έτσι πραγματικά θα μπορούσε ο κάθε αγρότης να ξέρει πού ακριβώς μπορεί να σπείρει τι και τι ακριβώς θα παράξει εκείνο το έδαφος. Από εκεί και έπειτα. Σήμερα υπάρχει το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Και όντως δεν λειτουργεί. Για να το λέει ο Δήμαρχος, προφανώς δεν λειτουργεί. Εμείς θέλουμε τους γεωπόνους να είναι δίπλα στους αγρότες. Έχουμε γεωπόνους. Δεν ευθύνονται αυτοί για το γεγονός ότι κόβουν τιμολόγια επίσης. Αυτό είναι κατεύθυνση την οποία έχει δώσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αλλά αυτό θα αλλάξει επίσης. Πέρα από εκεί, υπάρχουν βασικές ελλείψεις, οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν εχθές. Έπρεπε να έχουν καλυφθεί αυτά τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εκτινοτροφικές μονάδες, τις οποίες δεν έχουν ίδρυψη, δεν πηγαίνει νερό. Mm-hmm. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να μην έχει γίνει τίποτα ως προς το αδερφτικό σύστημα εκτός το ΕΒ. Δηλαδή, μιλάω για αδερφτικό σύστημα το οποίο είναι κύρια, αγορά, πηγάδια σε εκείνη ακριβώς την περιοχή. Σε μια περιοχή όπου τα τέλη ίδρυψης δεν έχουν μειωθεί όπως τα τέλη ίδρυψης που μειώθηκαν στο ΤΕΒ κατά 30%. Δεν μπορούμε να έχουμε αγρότες δύο ταχυτήτων μέσα σε έναν Δήμο. Οφείλουμε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε το δευτικό δίκτυο σε εκείνη την περιοχή επίσης και να μειώσουμε και τα τέλη άδρευσης κατά 30% εισόδημα. Από εκεί και έπειτα, επειδή υπάρχει και το ζήτημα της άδρευσης του κάμπου και επειδή το ΕΒ αντιμετωπίζει προβλήματα και καταβάλει πραγματικά μια φιλότιμη προσπάθεια για να τα λύσει. Ωστόσο, έχουμε προβλήματα και στα τελειοστάσια και στον καθαρισμό των καναλιών κτλ. Ο Δήμος είναι η εποπτική αρχή του ΤΟΕΒ και πρέπει να βοηθήσει το ΤΟΕΒ. Εάν χρειαστεί ο Δήμος που θα χρειαστεί να πάρει μια τσάπα, ένα απλό πράγμα για να καθαρίσει τα κανάλια και να βοηθήσει το ΤΟΕΒ να καθαριστούν αυτά τα κανάλια, θα πρέπει να το κάνει. Ο Δήμαρχος πρόσφατα είπε ότι θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στον αγροτικό τομέα και μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα ετοιμάσει και μελέτες για όλο τον κάμπο. Αυτά θα μπορούσε να τα έχει κάνει πριν από 7 χρόνια. Θα μπορούσε να τα κάνει πριν από 4 χρόνια. Αυτά είναι λόγια προεκλογικά. Εμείς θέλουμε πράγματα τα οποία είναι απτά, είναι καθημερινά. Ο αγρότης μπορεί να τα ζήσει καθημερινά στη ζωή του. Να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στην κοινοτομία με την δημιουργία και του δημοτικού τυροκομείου, όπως είπαμε, για τους κτηνοτρόφους. Και του συστήματος δημοτικών ψυγείων και του δημοτικού ηλιοτριβίου. Αυτά είναι καινοτόμα και θα κρατήσουν τους νέους στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται πλέον να ξεριζώνονται και να φεύγουν όχι μόνο από την περιοχή τη δική μας, να πηγαίνουν στη Γερμανία και να μεταναστεύουν. Ο τόπος μας χρειάζεται τους νέους. Αλλά και οι νέοι χρειάζονται τον τόπο μας και μια διοίκηση η οποία να μπορεί να το στηρίξει, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον Δήμο που μπορούν να καλύψουν ένα μέρος του ελλείμματος αυτού, το οποίο παρουσιάζεται έτσι σε γενικότερες γραμμές. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που θέτεται τώρα, εγώ δεν είμαι μηδενιστής. Δεν μπορώ να ακυρώνω κάποιες προσπάθειες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει και έχουν δουλέψει πολύ σκληρά και η κοινωνία τους γνωρίζει. Από εκεί και έπειτα, να πω ένα παράδειγμα. Ήταν πάρα πολύ σωστό το γεγονός ότι έγινε η αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου στον πρώην Δήμο Δοξάτου. Αυτό φυσικά όμως θα μπορούσε να έχει επιληθεί πριν από 4 ή 7 χρόνια αντιστοίχως. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και μια αντικατάσταση του αμιάντου είναι ένα βήμα καθυστερημένο, αλλά θετικό. Δεν μπορούμε να ακυρώνουμε τα πάντα. Διότι αν ακυρώνουμε τα πάντα, τότε βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Φοράμε παροπίδες. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς έτσι οι νέοι. Αυτές είναι οι νοοτροπίες που είχαν οι παλιότεροι. Εμείς θέλουμε, βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε την πολιτική όχι σαν πόλεμο, παραλαμβάνω, αλλά σαν σύνθεση και σαν δημιουργία. Αναφερθήκατε και νωρίτερα στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά και προβλήματα επιβίωσης πολλές φορές είναι γνωστό και δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Δοξάτου, έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα. Πώς θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αυτού του είδους τα προβλήματα και να
υπάρξει στήριξη προς αυτές τις ομάδες των ανθρώπων, δεδομένου ότι ζούμε σε έναν τόπο που η ανεργία ξεπερνάει το 30-35%, στους νέους είναι πάνω από το 60%, πώς θα μπορούσε ένας Δήμος να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο, κύριε Δαλακάκη? Καταρχάς δίνοντας έναν χώρο για να γίνει ένα κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν τα βασικά είδη για τη διατροφή τους. Με αυτά που έχουν γίνει επίσης με τα ασφαλιστικά τα ταμεία, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν και φάρμακα. Πρέπει να γίνει ένα κοινωνικό φαρμακείο. Είναι θέματα τα οποία είναι δράσεις μάλλον, οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα. Δεν μπορεί ο κόσμος να νιώσει άλλο αυτή την εγκατάλειψη. Από εκεί και έπειτα, θεωρώ απαραίτητο σε συνεργασία και με φιλανθρωπικούς συλλόγους κτλ. Να γίνει και ένα ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι δράσεις οι οποίες δεν είναι ανέφικτες, είναι εφικτές και είναι ανθρώπινες. Ως προς την κοινωνική πολιτική, βέβαια, θα πρέπει ο Δήμος μας να γίνει σαφέστατα πιο φιλικός σε άτομα με αναπηρίες, αλλά και να είναι και πιο φιλικός προς τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Οι δομές του ΚΑΠΗ θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και θα πρέπει να βελτιωθούν. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό φυσικά με μια νέα κοινωνική υπηρεσία, αναδιορθωμένη, με κοινωνικούς λειτουργούς και ανθρώπους που δεν κόβουν τιμολόγια, επειδή έτσι πρέπει να κάνουν, γιατί αυτή είναι η γραμμή του Δήμου, αλλά θα πρέπει να κάνουν τα καθήκοντά τους, αυτά που θέλουν να κάνουν δηλαδή και οι ίδιοι. Εσείς πώς σκοπεύετε να διοικήσετε? Καταρχάς εγώ... Είναι γενική βέβαια η ερώτηση, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι διαφωνείτε στη βάση όλης αυτής της διοίκησης. Πώς έχετε οραματιστεί εσείς τη διοίκηση του Δήμου? Νομίζω ότι πλέον, επειδή η κατάσταση χρειάζεται μια ορμητική αλλαγή και μια ορμητική δημιουργία, αν θέλετε, δεν έχω την ψευδέστηση ότι αυτό μπορεί να το επιτύχει ένας άνθρωπος. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι αυτό μπορεί να το πετύχει ένας δήμαρχος, δηλαδή, όσο καλός και να είναι. Ή ένα δημοτικό συμβούλιο, όσο καλό και να είναι. Ή ένας αντιδήμαρχος, όσο καλός και να είναι. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική και να μην περιορίζεται μόνο στα στενά όρια των αιρετών. Εγώ θα ήθελα, και αυτό είναι το δικό μου το όραμα και η δική μου βαθιά υπεποίθηση, στα πράγματα να συμμετέχουν οι ίδιοι οι πολίτες. Πρέπει να είμαστε πιο συμμετοχικοί. Αυτό όμως δεν είναι μόνο με λόγια. Η συμμετοχή των πολιτών δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις Κυριακές των εκλογών. Η συμμετοχή των πολιτών πρέπει να είναι σε όλη την πενταετία μιας διακυβέρνησης. Θα πρέπει να ελέγχουν, κυρίως να ελέγχουν και να πιέζουν τη διοίκηση και να προτείνουν όμως. Προς αυτό το πρίσμα, εμείς θα δημιουργήσουμε κάποιες επιτροπές. Αναδημοτική ενότητα θα δημιουργηθεί από μια Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλουμε να έχουμε άμεση επαφή με τους αγρότες. Δεν θέλουμε ούτε να καθόμαστε στους τρόνους μας, ούτε να είμαστε μέσα σε γυάλινους πύργους και να μην ξέρουμε τι γίνεται από έξω, ανεξέλεγκτοι. Θέλουμε και να επικοινωνούν οι άνθρωποι τα προβλήματά τους με εμάς, αλλά και να μπορούμε να έχουν λόγο μέσα στα δημοτικά τα συμβούλια. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα δύο κληροδοτήματα, Νάνου και Κρικοπούλου, εκεί πρέπει να συσταθεί από μια επιτροπή πολιτών, προκειμένου οι ίδιοι να μας πούνε πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και να μην είμαστε περιχαρακωμένοι και να βρισκόμαστε μόνο όποτε κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσουμε τυπικά 5-6 θέματα τα οποία τα έχουν φέρει υπηρεσίες σε εμάς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των αιρετών. Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν και από μια επιτροπή, ένα δημοτική ενότητα κοινωνικής αλληλεγγύης. Διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε κάθε γωνία όλα τα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να είμαστε πιο συμμετοχικοί πάνω στις δράσεις μας. Η αποχή μας ως πολιτών όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε μια κατάσταση που ήταν ανεξέλεγκτη και είναι η κατάσταση η οποία έχει φέρει όλους εμάς και κυρίως την δική μου τη γενιά στην θέση που βρισκόμαστε τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το δω να γίνεται, τουλάχιστον στο δικό μας τον Δήμο. Και πάνω σε αυτή την ερώτηση θα ήθελα να πω και το εξής. Θα θέλαμε επίσης να διοικήσουμε όπως ξεκινήσαμε. Να διοικήσουμε δηλαδή ορμητικά. Να επιφέρουμε αλλαγές και να δημιουργήσουμε γρήγορα. Διότι αυτό το έχει όντως ανάγκη ο δικός μας ο τόπος. Διότι ο τόπος μας δυστυχώς βουλιάζει. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πλούσιος και σε γη και σε ανθρώπους και σε πολιτισμό, θα μπορέσει ο τόπος μας, εάν όλοι μαζί το αποφασίσουμε και το επιδιώξουμε για 5 χρόνια, να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη μας, το οποίο δυστυχώς το έχουμε χάσει.
Πώς κινείται η παράταξη, γιατί να πούμε ότι υπάρχουν 4 συνδυασμοί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Δοξάτου 4. που διεκδικούν το Δήμο. Πώς κινείστε εσείς, είστε 77 άνθρωποι είπατε συνολικά. 77. Και πώς προσεγγίζετε ώστε να μπορέσετε να πείσετε τους συνδημότες σας για το όραμα που έχετε και ότι αυτό είναι κάτι υλοποιήσιμο, είναι κάτι εφικτό. Κοιτάξτε, αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι ότι οφείλουμε να ακούμε. Για μένα δεν αρκούν απλώς οι χειραψίες με τον κόσμο. Δεν αρκεί σε μένα να πω ούτε εγώ ούτε τα δικά μου τα στελέχη, όλοι μας, να κάνουμε υποσχέσεις μόνο για να υποσχεθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει επίσης να πουλήσουμε θεωρία και μυαλό. Εμάς μας ενδιαφέρει να φουγκραστούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και αυτό ήδη νομίζω ότι υποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας, το οποίο θα κυκλοφορήσει και θα μοιραστεί τις επόμενες 2 ημέρες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι η συμμετοχή των πολιτών. Δεν είναι η συμμετοχή τόσο των υποψηφίων. Άκουγα ότι πάρα πολλοί υποψήφοι οι οποίοι συμμετέχουν στην τράμα, 1.900 ή 1.400. Δεν έχει σημασία πώς είναι οι υποψήφοι. Σημασία για μας έχει πώς οι άνθρωποι θα συμμετέχουν και πώς θα συμμετέχουν. Σημασία έχει η συμμετοχή του πολίτη. Από άποψη συμμετοχής υποψηφίων είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος πάντως. Από τους οι πολίτες πώς θα πρέπει να επιλέξουν την διοίκηση του Δήμου, αυτούς τους οποίους θα διοικήσουν το Δήμο, ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήριά τους. Γιατί λέμε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα κόμματα καταρχάς έχουν μείνει σχεδόν εκτός παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί το γεγονός ότι προηγούμενα χρόνια βλέπαμε συνδυασμούς οι οποίοι επεδίωκαν να έχουν στήριξη ή χρήσμα από κάποιο κόμμα, τώρα να γυρνάνε την πλάτη στα κόμματα, οι ίδιοι αυτοί οι συνδυασμοί. Εσείς πώς το χαρακτηρίζετε αυτό, πώς το βλέπετε και πώς το εισπράτετε. Θα μου επιτρέψετε εδώ να είμαι λίγο ερετικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Το τελευταίο διάστημα είναι πολύ μόδας κάποιος να είναι ακομμάτιστος. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το να υποστηρίζει κάποιος ένα κόμμα, να κάνει μια κομματική προσπάθεια και να προχωράει υπερήφανος κάτω από την κομματική του τη σημαία. Όπως κάνει παραδείγματος χάρη η Λαϊκή Συμπήρωση με τον κύριο Μπατζέλα. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό. Από την άλλη τη μεριά όμως, κάποιοι προσπάθησαν να πούν σε μένα ότι εγώ ακολουθώ υπόγειες διαδρομές και ότι στηρίζομαι από μηχανισμούς κτλ. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν συμβαίνει. Διότι και εσείς το γνωρίζετε αυτό, δεν πιστεύω να με έχετε δει κάποτε σε κάποια κομματική συγκέντρωση ή να είμαι γνωστό κομματικό στέλεχος. Κάποιοι άνθρωποι, το νέο και το ορμητικό, το οποίο είναι καθαρό και δεν είναι λερωμένο και είναι έντιμο, προσπαθούν να το χρωματίσουν. Mm-hmm. Δεν έχω πρόβλημα με τα χρώματα. Δεν θέλω να είμαστε γκρίζοι. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με τα χρώματα. Αλλά αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι τα λένε, ας αναζητήσουν ίσως και στον εαυτό τους και η κοινωνία τα γνωρίζει και τις υπόγειες διαδρομές και τους μηχανισμούς. Εμάς, ο δικός μας ο μηχανισμός είναι η αγάπη μας για τον τόπο. Και νομίζω ότι είναι ίσως ο πιο ισχυρός μηχανισμός που υπάρχει. Και ποιο θα είναι τελικά, κατά τη γνώμη σας, ποιο θα πρέπει να είναι το κριτήριο με το οποίο θα φτάσουν στην κάλπη την Κυριακή οι ψηφοφόροι. Εγώ νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία ζουν οι ψηφοφόροι μας, οι συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να επιλέξουν ένα νέο Δήμο, μια νέα δύναμη και μια νέα προοπτική. Εγώ τουλάχιστον ως πολίτης αυτό θα επέλεγα. Γιατί να σας εμπιστευτούν, κύριε Δαλακάκη, οι συνδημότες σας? Γιατί μπορώ να τους κοιτάξω στα μάτια, χωρίς να χαμηλώνω το βλέμμα και μπορώ να τους χαιρετήσω με ένα χέρι το οποίο είναι καθαρό. Και διότι η δική μου η βούληση είναι, όπως μπήκα ακέραιος, να συνεχίσω να είμαι ακέραιος και να μπορώ να χαιρετώ τους πολίτες μου κοιτώντας στα μάτια και να τους χαιρετώ επίσης με ένα χέρι το οποίο είναι καθαρό. Το αποδέχονται οι συνδημότες σας. Και όχι μόνο από εσάς, δεν μιλάω μόνο για τη δική σας υποψηφιότητα. Γενικά βλέπετε να είναι ανοιχτή προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Προς τους πολιτικούς νομίζω ότι κανένας δεν είναι ανοιχτός. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πολιτικός.
Εγώ παραμένω πολίτης. Ήμουν πολίτης και θα παραμείνω πολίτης. Άρα γίνεστε αποδεκτός, λέτε, θέλετε να μας πείτε από τους συνδημότες σας. Ναι, διότι δεν ξεχωρίζω από αυτούς. Είμαι ένας από αυτούς κι εγώ. Έχει οργανωθεί η παράταξη σε επίπεδο εκλογικού κέντρου. Το πρόγραμμα, είπατε, θα κυκλοφορήσει τις επόμενες δύο ημέρες σε ό,τι έχει να κάνει με το εκλογικό κέντρο. Θα έχουμε γιατί δύο βλέπουμε εκλογικά. Τελευταία, έτσι, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση όπως βλέπαμε σε προηγούμενες διαδικασίες. Θα έχουμε δύο εκλογικά κέντρα. Το ένα θα είναι στον Άγιο Αθανάσιο, το άλλο θα είναι στο Καλαμπάκι και πολύ σύντομα θα έχουμε και τα εγγένεια, όπου είστε και προσκεκλημένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και δεν ξέρω πώς φαντάζεστε εσείς την επόμενη μέρα, πάντως ευχόμαστε να είναι έτσι όπως τη φαντάζεστε εσείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο θα πάμε στο Δήμο Δράμας. Θα επιστρέψουμε στο Δήμο Δράμας. Μαζί μας είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας, ο κύριος Κυριάκος Γρηγορίου, και εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Καλώς ήρθατε, κύριε Γρηγορίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι τρέχετε. Νυχθημερών είστε υπατμών, όπως κάνετε όμως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα εσείς που είστε σε μια υπηρεσία, σε έναν τομέα μάλλον, που έχει, έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Γρηγορίου. Σίγουρα είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Παντικίδου. Ακόμη και τώρα είμαστε στο γραφείο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με την καλή την έννοια και όχι να... Όχι στη βάση βάλουμε έτσι, μπράβο, και το καταλαβαίνει ο κόσμος και το βλέπει. Οι υποχρεώσεις είναι τόσες πολλές. Βέβαια, αυτό το διάστημα και οι ώρες μας στο γραφείο αρχίζουν και λίγο στεύουν. Είμαστε κι εμείς υποψήφοι, οπότε πρέπει να δώσουμε το δικό μας αγώνα κι εμείς με το δικό μας τρόπο, γιατί ο χρόνος είναι λιγοστός και η ανάγκη για την επικοινωνία με τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι έχετε δει κι εσείς την δημοσκόπηση την οποία παρουσιάσαμε χθες, κύριε Γρηγορίου. Της Metrostat Research, η οποία δίνει πραγματικά πολύ υψηλά ποσοστά στον νυν δήμαρχο και στην παράταξή του. Έχουμε στην παράσταση νίκης, στην πρόθεση ψήφου έχουμε 46,9% και στην παράσταση νίκης έχουμε 62%. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει δημοσκόπηση, δεν σημαίνει πρόβλεψη αποτελεσμάτων, εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά σίγουρα αποτυπώνεται μία τάση. Μπορεί να είναι και η τάση της στιγμής, αλλά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες διαφορές ποσοστών, θεωρητικά είναι λίγο δύσκολο να ανατραπούν. Σίγουρα μπορούν να μικρύνουν διαφορές, αλλά πολύ δύσκολο να ανατραπούν. Ναι. Πώς είδατε εσείς ως παράταξη τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης? Όπως οι διαφορές που λέτε μπορεί να μικρύνουν, αντίστοιχα μπορεί να μεγαλώσουν κιόλας. Δεν σημαίνει τίποτα, είναι όπως το λέτε ότι αποτυπώνεται η συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο διάστημα που γίνεται αυτή η δημοσκόπηση και απλώς είναι ένα καλό εργαλείο για όποιον χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις, γιατί οι παρατάξεις όλες κάνουν δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια σχετική προετοιμασία και απλώς τώρα αποτυπώνεται η τάση. Να πούμε ότι όπως όλοι έτσι και εμείς έχουμε κάποια στοιχεία, έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και όλα αυτά δείχνουν την διάθεση, δείχνουν το κλίμα, δείχνουν την τάση και όπως προχωράμε προς το τέλος της εκλογών, των εκλογών 10 μέρες δηλαδή πριν την αναμέτρηση, νομίζω ότι με αυτή την παράσταση νίκης είναι πολύ εύκολο και απλώς ο κόσμος να καταλάβει ότι ο Κυριάκος Χαρακίδης είναι ο επόμενος δήμαρχος για τα επόμενα 5 χρόνια του Δήμου Δράμας. Πώς εξηγείτε αυτή τη μεγάλη διαφορά, ακόμη και αν δεν είναι τόσο μεγάλη, πώς εξηγείτε αυτή την τάση και μέσα από την εμπειρία που έχετε τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, μέσα από μυστικό, τη διοίκηση του Δήμου? Σε οποιαδήποτε επιτυχία το μυστικό είναι ένα, η δουλειά. Η δουλειά με διάφορους παραμέτρους και νομίζω ότι εκεί ήταν που ξεχωρίσαμε. Εκεί ήταν που δείξαμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, στην οργάνωση, στη διάθεση που είχαμε για να εργαστούμε, στο να μην πάει χαμένη καμία ευκαιρία και όλα αυτά νομίζω ότι φαίνονται από τα τόσα έργα. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα έργα, αλλά όλα αυτά που βλέπουμε τώρα και άλλα τόσα που θα δούμε στο μέλλον είναι το μυστικό για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τους
αντιπάλους μας και να είμαστε σε μια θέση, σε μια καλή θέση και να πούμε ότι είμαστε πολύ κοντά για να τελειώσουμε τις εκλογές αυτήν την Κυριακή. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, πρέπει να δείξουμε ότι η παράταξη μπορεί να προσφέρει, η παράταξη πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη και εκμεταλλεύτηκε το τρίπτυχο που λέω εγώ και εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική πολιτική, δηλαδή μπήκε μπροστά, στήριξε τους άπορους συνδημότες μας με τις δράσεις της και με όλες τις ενέργειες που συντονίσαμε μέσα από το... Και θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είναι οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ που τις κυνηγήσαμε και τελικά έχουμε δείξει ότι τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε δείξει ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχασε αυτές τις ευκαιρίες. Και φυσικά να πω ότι οι συνεργασίες ήταν αυτές που στο τέλος μας δώσανε και τη δυνατότητα να διευρύνουμε αυτόν τον κύκλο, να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει σε εμάς, να πιστέψει ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές. Αυτό το έχουν δει. Έχουμε βοηθήσει όλο τον κόσμο και καταλαβαίνετε ότι παρουσιάστηκε έτσι μία εικόνα, ένα κλίμα. Βγήκε η ενότητά μας μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες που έχουμε κάνει για να είμαστε κοντά στον πολίτη και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά του. Ο αγώνας είναι διαρκής και θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Φυσικά και θα υπάρξουν λάθη και παραλήψεις, αλλά να πούμε και να τονίσουμε ότι τίποτα δεν ήταν εσκεμμένο. Όλα είχαν έτσι, όλοι είχαμε τη διάθεση να προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια, με πολύ μεγάλη όρεξη, με πολύ μεγάλο μεράκι και ο κόσμος αυτό το αναγνωρίζει και αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή με αυτήν την συγκεκριμένη έρευνα που κάνατε εσείς και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς είχαμε κάποιες εικόνες. Όπως σας έχω πει από το Δεκέμβριο, βλέπαμε τον κόσμο, αλλά όσο πλησιάζει ο καιρός και πλησιάζουμε και προς τον κόσμο που μιλάμε, βλέπουμε ότι ένας στους δύο εύκολα έρχεται στην παράταξη, εύκολα μπορεί να υποστηρίξει τον Κυριάκο τον Χαρακίδη και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα το παίρνουν όλοι και την άλλη εβδομάδα που θα τελειώσουν και οι μέρες, ο κόσμος θα εκδηλωθεί ακόμη περισσότερο και αν δείτε ότι το ποσοστό των αναποφάσεων που είναι 16% θεωρητικά θα μικρύνει και νομίζω ότι τα περιθώρια θα είναι σημαντικά για να διευρύνουμε έτσι αυτή την νίκη μας, να διευρύνουμε την παρουσία στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της πόλης μας. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο αντίπαλός σας σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή την αναμέτρηση, κύριε Γρηγοριού? Αντίπαλος είναι τα προβλήματα. Μπορεί από τις πόλεις μας. Αντίπαλος, βέβαια, σε εισαγωγικά. Το καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες διαφορές και όταν υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις, γίνονται και οι συγκρίσεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε πίσω. Ναι, μεν υπάρχει μια στρατηγική από την παράταξη, υπάρχει τακτική. Συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κύριος Μαμτσάκος μπροστά, αλλά το Δεκέμβριο ήταν ο κύριος Παπαμανούλ, σύμφωνα με τις δικές μας τις μετρήσεις, όμως η διαφορά όσο πάει και μεγαλώνει. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται και δείχνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε στην θέση της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες λύσεις. Και αντιλαμβάνεστε και το λέμε αυτό και με μια άλλη διάσταση, ότι διάγουμε μια προεκλογική περίοδο και δεν ακούγεται τίποτα για κακοδιαχείριση, για σπατάλες, για αδιαφάνεια, μηνύματα που κυριαρχούσαν σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους. Αυτά τα κεντρικά στοιχεία είναι και τα στοιχεία που κάνουν και τη διαφορά, που δείχνουν και τον τρόπο και τη μέθοδο με την οποία εργαστήκαμε και παρουσιάζουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Μικρά ή μεγάλα, ο καθένας το κρίνει και έρχεται αυτή τη στιγμή η παράταξη να κεφαλαιοποιήσει αυτό το έργο που έχει δείξει αυτά τα 3,5 χρόνια. Ο αντίλογος από την πλευρά των παρατάξεων που σας αντιπολιτεύονται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει κυρίως με κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν και θα αναφερθούμε στο θέμα της δημιουργίας 146 θέσεων εργασίας, κάτι που δεν έγινε. Το θέμα του πάρκινγκ του πολυόροφου το οποίο δεν έχει γίνει. Και ένας πολύ μεγάλος διάλογος γίνεται για το αν τελικά μειώθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΤ. Φαντάζομαι ότι... Τα θέτω, επειδή έχουν δοθεί πάρα πολλές φορές απαντήσεις, κύριε Γρηγοριού, στα θέματα αυτά, γι' αυτό τα θέτω όλα μαζί, γιατί μεμονωμένα και με λεπτομέρειες έχουν απαντηθεί. Επειδή έχουν απαντηθεί, κύριε Παντικίδου, τη δική σας θέση σε αυτά. Να πούμε ότι διαφορετικές ήταν οι συνθήκες τα προηγούμενα 3 χρόνια, πριν μπούμε στο μνημόνιο, και διαφορετικές είναι οι συνθήκες τώρα.
Παρόλα αυτά όμως αγωνιζόμαστε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτές τις θέσεις, όποιες και αν είναι, υπάρχει σχετική προετοιμασία. Όλα αυτά τα έργα των 70-73 εκατομμυρίων ευρώ, πού έχουν ξεκινήσει, έχουν συμπατοποιηθεί και άλλα πρόκειται να ξεκινήσουν, αυτά τι είναι? Δεν είναι θέσεις εργασίας, δεν είναι μεροκάματα, δεν είναι ένσημα στο ΙΚΑ, δεν υπάρχει προετοιμασία του Δήμου για τα πεντάμινα, που μπήκαν 700 παιδιά στον Δήμο και δουλέψανε, βρήκανε δουλειά, έστω για 5 μήνες. Δεν υπάρχουν τα πενθήμερα που τα υποστηρίξαμε, που κοιτάξαμε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε κόσμο. Δεν υπήρχαν τα δίμηνα, δεν υπήρχαν οι συμβάσεις, οι 8 μήνες. Πόσο μας δίνει ο νόμος και τη δυνατότητα να απασχολήσουμε αυτά τα άτομα, φυσικά εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες. Άρα να καταλάβουμε ότι το πλαίσιο είναι διαφορετικό και να καταλάβουμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός και πρέπει να υπάρχει και λογική και φυσικά και η γνώση. Πριν το μνημόνιο η κατάσταση ήταν διαφορετική, διάγουμε και βιώνουμε διαφορετικές καταστάσεις τώρα, οπότε ο καθένας σας συγκρίνει. Και ας δουν αν ήμασταν αφαιρέγγοι σε δεσμεύσεις που δεν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε, όπως το πάρκινγκ, πολυόροφο πάρκινγκ, σε ποιο οικόπεδο. Εμείς είχαμε προχωρήσει, είχαμε κάνει πρόταση ο Δήμος Δράμας στην περιοχή του Μασούτη, όπου θέλαμε να κατασκευάσουμε το πάρκινγκ, να προχωρήσει την διαδικασία, να κάνει μια απλή αίτηση πριν αλλάξει το νομικό καθεστώς, το πλαίσιο μάλλον, που ήδη έχει αλλάξει και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μας παραχωρηθεί σε κανέναν Δήμο, αν δεν πληρώσεις, έχουν φύγει τα κίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ, αν δεν πληρώσεις για να σου παραχωρηθούν όλα αυτά τα κίνητα και να μπορέσεις να τα χρηματοδοτήσεις και να φτιάξεις τα έργα που έχεις οραματιστεί. Όμως, αυτά τα έργα είναι πολύ λίγα που δεν έχουν γίνει σε σχέση με όλα αυτά που φτιάξαμε και σε σχέση με αυτά που έχουμε αναφέρει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προεκλογικού αγώνα, οι δεσμεύσεις μας, και φυσικά δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και πολύ περισσότερα. Δεν μπορεί από τις 220 προεκλογικές μας δεσμεύσεις να έχουμε υλοποιήσει τις 200 και να κατηγορούμαστε για 3-4 που δεν έχουν γίνει, ενώ έχουμε φτιάξει άλλες 30 παραπάνω από αυτά που είχαμε υποσχεθεί την προηγούμενη φορά. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει. Αυτά τα αντιλαμβάνεται και το μήνυμα το δίνει. Ήδη έχει ξεκινήσει, βλέπετε αυτά τα νούμερα, αποτυπώνουν αυτή την τάση, αποτυπώνουν την δουλειά μας. Έχουμε μιλήσει με ειλικρίνεια στον κόσμο, έχουμε εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε εξηγήσει τι μας επιτρέπεται να το κάνουμε. Πολλές φορές έχουμε τσαλακωθεί και εμείς οι ίδιοι, όμως η πραγματικότητα είναι μία, γι' αυτό λέμε πρέπει να προχωρήσουμε με ρεαλισμό, με γνώση και με λογική, και όσα περισσότερα και όσα λιγότερα λέμε και κάνουμε περισσότερα, τόσο αυτό είναι και το κομμάτι που ικανοποιεί τον κόσμο, αυτό είναι που θέλει ο κόσμος, και να μην πηγαίνει σε ακρότητες, να μην πηγαίνουμε σε μεγάλα λόγια, σε προσωπικές επιθέσεις. Ο κόσμος δεν θέλει ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε δεξιά, αριστερά. Θέλει να πηγαίνει σταθερά και μπροστά. Και εμείς τους δίνουμε στον κόσμο αυτές τις επιλογές. Αυτό ο κόσμος θα το εκφράσει. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Πόσα έχουν ακουστεί, και το λέμε αυτό, ότι πόσα έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσωπικές επιθέσεις, ύβρις προσωπικές, επιθέσεις κατά του Δημάρχου, κατά του Προέδρου του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, του Θόδωρου του Μπέσα κτλ. Και το λέμε αυτό γιατί δεν υπήρχαν πολιτικά επιχειρήματα για να αντικρούσουν το έργο της Δημοτικής Παράταξης, παρά μόνο να πετάξουμε λάσπτονα στον ανεμιστήρα και να λέμε ο υπόδικος ο ένας, ο υπόδικος ο άλλος. Και τι έχουμε σήμερα? Φτάσαμε σήμερα να έχουμε μια αθωτική απόφαση για τον κύριο Μπέσα το πρωί και όλες αυτές οι κατηγορίες, οι προηγούμενες που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλη αυτή έτσι, η προσπάθεια για να κατηγορήσουμε κάποιον, πού πάει? Θα ζητήσει κάποιος συγγνώμη για αυτά που έχουν γίνει σήμερα με αυτές τις αθωτικές αποφάσεις για τον προηγούμενο πρόεδρο? Έχει ρωτήσει κανείς τον ίδιο, την οικογένειά του, το συγγενικό του περιβάλλον, τους φίλους του κτλ. Πώς αντιμετωπίσαν ένα τέτοιο θέμα? Αυτό είναι πολιτική? Έτσι ο κόσμος θέλει να προχωρήσουμε? Όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος δεν θέλει να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Απαιτεί περισσότερα πράγματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτεί το Δημοτικό Συμβούλιο να βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και νομίζω ότι η πόλη και η ζωή βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και σε λίγο καιρό θα το επιβεβαιώσουμε για μία ακόμη φορά. Να δούμε λίγο στο θέμα, στον δικό σας τομέα, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής
κύριε Γρηγορίου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Γιατί βεβαίως κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ο Δήμος Δράμας για την επιλογή να δώσει τόσα πολλά χρήματα, αυτό το ποσό, για την κατασκευή του μνημείου της νίκης της Δράμας, με την αφορμή της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση. Και πολλές φορές υπόθηκε επίσης ότι αυτό το ποσό θα μπορούσε να είχε δοθεί προς το κοινωνικό παντοπολείο, για παράδειγμα. Πάλι είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργούμε την επικοινωνία με τον κόσμο για να μπορέσουμε έτσι να του αλλάξουμε τη σκέψη, τι σχέση έχουν αυτά με το κοινωνικό παντοπολείο ή με τα χρήματα που πρόκειται να πάρουμε για να ενισχύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο. Όπως γνωρίζουμε, το μνημείο δεν έγινε μόνο με χρήματα του Δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από προσφορές. Εάν δεν υπήρχαν οι προσφορές, δεν θα υπήρχε και το μνημείο. Και εμείς τιμήσαμε τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που πέσανε για την πατρίδα, που πέσανε κάποιοι, για να είναι κάποιοι σήμερα ελεύθεροι. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Και να μην συχαίουμε την κακοδιαχείριση, τη σπατάλη που έχουμε μιλήσει, τις καταγγελίες που ήδη είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη τετραετία, με το πλαίσιο ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα χρήματα στο παντοπολείο. Το παντοπολείο ξεκίνησε, λειτουργεί. Είναι από τα λίγα παντοπολία σε όλη την Ελλάδα που λειτουργεί σταθερά τα τελευταία 2 χρόνια. Γνωρίζουμε πολύ καλά σε δήμους που με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Οι ίδιες οι διοικήσεις έχουν εκτεθεί, γιατί περιμένουν με κάποια χρήματα και με κάποιες ενισχύσεις από εθελοντές και τα λοιπά, να μπορέσουν να στηρίξουν την δομή του κοινωνικού παντοπολίου. Όμως ο Δήμος Δράμας εξασφάλισε και αυτά τα χρήματα, αλλά κυρίως εξασφάλισε και τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων, θεσμικών και μη ατομικά και συλλογικά, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή τη δράση. Και το λέω να την υποστηρίξουν γιατί για μας πολύ μεγάλο ρόλο, ή μάλλον είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ήταν το δίκτυο της κοινωνικής αλληλεγγύης που ιδρύσαμε, που συστήσαμε. Μία από τις δράσεις του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και το παντοπολείο, το κοινωνικό παντοπολείο. Μέσα από εκεί τι θέλουμε να κάνουμε, και αυτό είναι πανελλήνια πρωτοτυπία. Τι θέλαμε να κάνουμε, θέλαμε να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία με τους κοινωνικούς φορείς για να καλύψουμε τα κενά, εάν υπάρχουν κενά, που πάντοτε υπάρχουν, και να έχουμε μία καλύτερη λειτουργία, να έχουμε μία καλύτερη οργάνωση. Πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται γύρω από αυτό το, βρίσκεται γύρω από αυτό το δίκτυο και υποστηρίζονται όλες αυτές τις δράσεις που στόχο έχουν να βρεθούμε δίπλα στους άπορους συνδημότες μας, έτσι σε μεγάλο βαθμό, να βρεθούμε δίπλα στο παιδί και στην οικογένεια και να βρεθούμε και σε ένα άλλο κομμάτι που λέγεται προληπτική ιατρική, που και αυτά για πρώτη φορά έχουμε διενεργήσει τόσους προληπτικούς ελέγχους που παρουσιάζονται στον Δήμο μας προς όφελος όλων των συνδημοτών μας. Είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι ηλικιωμένη. Αυτά απαιτούν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και είναι κάτι που θα έχει και μέλλον, γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον κόσμο και νομίζω ότι η ανάγκη του κόσμου είναι αυτή. Και δεν είναι τόσο τα νούμερα, όσο να καταλάβει ότι ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζεται, να μπει ο κόσμος στη λογική ότι έχει απαιτήσεις, να βρεθεί κοντά στην δημοτική αρχή, την εκάστοτε δημοτική αρχή, να έχει απαιτήσεις, αλλά να ξέρει και ποιες είναι και οι υποχρεώσεις. Εμείς αν μπορέσουμε να το διαφυλάξουμε αυτό και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε περισσότερο κόσμο, τότε θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που εξασφαλίζονται. Είναι όλο αυτό να καλλιεργηθεί στον κοινωνικό τομέα, αλλά και, όχι μόνο στον κοινωνικό τομέα, αλλά και ευρύτερα, και ο κόσμος να μπορέσει να συμμετέχει. Εάν δώσουμε το στίγμα μας αυτό, εάν δηλαδή μπούμε στο μυαλό του πολίτη και πρέπει να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο πρέπει ο πολίτης να είναι κοντά στη δημοτική αρχή, ώστε αυτό εδώ πέρα, αυτή τη συγκυρία να την εκμεταλλευτούμε και να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό θα είναι πιστεύω και το επόμενο στοίχημα. Τα χρήματα θα προσπαθήσουμε να τα εξασφαλίσουμε. Ο χρόνος, η διάθεση, η εργασία, όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν.
Όμως πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας, όλοι μας και σαν πολίτες, πρέπει να βγάλουμε μια διαφορετική σκέψη και να πούμε ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, αλλά και κάποιοι πρέπει να είναι κοντά στο Δήμο για να δημιουργήσουμε διαφορετικές συνθήκες για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό μπορούμε να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Μπορούμε την επόμενη πενταετία να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στη Δημοτική Αρχή. Τα αποτελέσματα θα είναι και περισσότερα και ποιοτικότερα. Θα πιάσουμε ευρύτερες κατηγορίες. Κοντά με την έννοια του να προσφέρουν και περισσότεροι, ίσως και. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ο εθελοντισμός, όπως είπαμε, γιατί το κοινωνικό παντοπολείο να γυρίσει πίσω χωρίς τον εθελοντισμό δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν εθελοντές που έρχονται και δουλεύουν για το κοινωνικό παντοπολείο για να εξυπηρετήσουν τους άπορους συνδημότες μας. Η υπηρεσία δεν έχει το προσωπικό, το πολύ στον αριθμό για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Όλα αυτά γίνονται με βοήθεια. Αυτό όσοι έχουν ασχοληθεί το ξέρουν πολύ καλά και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που ανιδιοτελώς και πίσω από τα φόντα της δημοσιότητας προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και το μόνο που θέλουν είναι να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Και αυτό το καλό κλίμα το εξασφαλίζουμε. Εάν θα έρθετε κάποια φορά, κάποιο μεσημέρι, στις συζητήσεις θα το δείτε με τι διάθεση συμμετέχουν σε αυτό. Με τι διάθεση έχουν τον τρόπο να προσφέρουν. Όλα αυτά πρέπει να τα διευρύνουμε, πρέπει να το απλώσουμε και πρέπει να καταλάβει ότι ο κόσμος ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλο. Κάποια πράγματα γίνονται για πρώτη φορά, μην γελιόμαστε. Κοινωνικά παντοπολία, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουμε υπογράψει, αυτή τη χάρτα που έχουμε χαρτογραφεί στα προβλήματα, είναι κάτι νέο, είναι κάτι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Στελέχη του Δήμου πηγαίνουν και το παρουσιάζουν έξω. Κατεβαίνει ο Αντιδήμαρχος, το παρουσιάζει το Δίκτυο Υγιών Πόλων σε 170 Δήμους που είναι μέλη σε αυτό το δίκτυο. Πηγαίνει κοινωνική λειτουργός, το παρουσιάζει σε συνέδρια. Μας καλούν ο Σύνδεσμος των Γενικών Γραμματείων της Ελλάδας και ο Γενικός Γραμματής παρουσιάζει σε όλους αυτούς τους Γενικούς Γραμματείς αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Είναι πρωτόγνωρα, είναι νέα. Πόσα έχει προχωρήσει, γιατί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματικά είναι κάτι, αισθανόμαστε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έχει προχωρήσει η λειτουργία του έτσι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Ναι, πέρα από την επικοινωνία που έχουμε, ένας δεύτερος στόχος ήταν να μπορέσουμε να έχουμε ένα ταμείο. Να έχουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να είμαστε άμεση. Ως δίκτυο πλέον. Ως δίκτυο. Αλλά πώς το δίκτυο συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία και πώς γινόμαστε αμεσότεροι για να καταλάβει ο κόσμος με δύο απλά παραδειγματάκια ποια είναι η αναγκαιότητα του δικτύου. Εμείς κάναμε αρκετές προσπάθειες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους για το δίκτυο, αλλά όταν έρχεται κάποιος και ζητάει από την υπηρεσία μία οικονομική ενίσχυση, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος έχει προσφέρει σε πάνω από 300 οικογένειες οικονομικές ενισχύσεις. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο οικονομικές ενισχύσεις, είναι και οι διατακτικές που δίνουμε, είναι και το κοινωνικό παντοπόλιο, είναι και η στήριξη του συσιτίου της Εκκλησίας και διάφορα άλλα που αν μας δοθεί ο χρόνος έχουμε την πολυτέλεια να μιλήσουμε και για αυτά. Και υπάρχει μία ανάγκη. Ποια είναι η άμεση ανάγκη? ΔΕΗ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Μας λείπουν 400, 500, 800, 1000. Έχουν φύγει οι λογαριασμοί. Ναι, μεν η κοινωνική υπηρεσία θα κάνει την έρευνά της, θα πάρει τα χαρτιά, την αίτηση, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να είμαστε και άμεση. Η αμεσότητα χάνεται μέσα από την γραφειοκρατία. Μάλιστα. Δημοτικά συμβούλια, οικονομία. Έτσι, τα γνωρίζουμε. Να πάμε κάτω από το οικονομικό, να φύγει στην υπηρεσία επιτρόπου, να ελεγχθεί, να γυρίσουν ναι, κτλ. Να εγκριθεί κλπ. Ναι. Παίρνει χρόνο όλο αυτό. Έρχεται το δίκτυο, καλύπτει αυτή την ανάγκη και τα χρήματα που θα βγουν μετά από 1-2 μήνες μπαίνουν πάλι στο λογαριασμό του δικτύου. Άρα μπορούμε να είμαστε άμεση και αποτελεσματικοί. Πιο ευέλικτα δηλαδή κινείται το. Φυσικά, σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Έβγαινε ο Δήμαρχος της Κέρκυρας και μίλησε για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ο Δήμος υποστηρίζει. Μα αυτά τα κάνουμε από την πρώτη στιγμή, από το 2011. Απλώς δεν το έχουμε διατυμπανίσει. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από την κοινωνική υπηρεσία ξέρουν πόσο έχουν βοηθηθεί και με ποιον τρόπο έχουν βοηθηθεί. Αυτά δηλαδή είναι σημεία των καιρών που θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε χωρίς
την προβολή, αλλά θέλουμε να είμαστε ουσιαστικοί. Μάλιστα. Άρα, από το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει για τη στήριξη αυτών των απόρων οικογενειών και θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο ταμείο για να εξυπηρετούμε περισσότερους. Και από την άλλη, ένα μέρος πηγαίνει για να κάνουμε, για να διενεργήσουμε την προληπτική ιατρική, να πάρουμε κάποια απαραίτητα, κάποιους μηχανισμούς που μας λείπουν και θέλουμε να πάρουμε για να κάνουμε, να μετρήσουμε την χοληστερίνη. Mm-hmm. Χοληστερινόμετρα, οτιδήποτε, να πάρουμε εμβόλια που έχουμε χρησιμοποιήσει χρήματα του δικτύου για να πάρουμε εμβόλια, γιατί υπάρχει γραφειοκρατία μέχρι να εγκριθούν από κάτω από τον εθνικό σχεδιασμό και να μας πούν ότι θα τα δώσουμε και να υπάρξει αυτή η ανάγκη και να διαφανεί στο τέλος ότι ο Δήμος ναι μεν έχει την δυνατότητα να αγοράζει εμβόλια, αλλά να μην του δίνει η υπηρεσία την Επιτρόπου την άδεια από τη στιγμή που καθυστερούν τα εμβόλια από την κεντρική διαχείριση να έρθουν σε εμάς στην περιφέρειά μας. Αντιλαμβάνεστε, αυτά τα κενά έρχεται το δίκτυο και μπορεί να τα καλύψει. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι πολύ ουσιαστικός ο ρόλος του δικτύου. Θα πρέπει να σας διακόψω για να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον αντιδήμαρχο Δράμας, τον κύριο Κούλη Γρηγορίου, και επίσης εκ νέου υποψήφιο, κύριο Κυριάκο Γρηγορίου. Γιατί να γνωρίζει και ο κόσμος την ώρα που θα πάει να ψηφίσει, κύριε Γρηγορίου. Μην ψάχνει Κούλη και μπερδεύουμε τα πρόσωπα έτσι καμιά Ευτυχώς φορά. Ευτυχώς μπροστά είναι το επίθετο. Πρώτα είναι το επίθετο. Οπότε δεν έχετε τέτοιο θέμα. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα ιδιαίτερα, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες. Είναι εξίσου σημαντική η παρουσία των κοινωνικών υπηρεσιών εκεί? Εκεί πράγματι καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Βρεθήκαμε κοντά στις κοινότητες, βρεθήκαμε σε περιοχές, να το πω, απομακρυσμένες από το κέντρο, που δίνεται πλέον η δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας στις κοινότητες. Και δεν είναι μόνο οι προληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται δύο φορές την εβδομάδα που συνεχίζουμε να το κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Πέρα από τις μετρήσεις, πέρα από τις πυρομετρήσεις που έχουν γίνει, μετρήσεις οστικής πυκνότητας, τη ιατρική που ξεκίνησε από το Σιδηρόνερο και επεκτάθηκε και στα άλλα χωριά. Όλα αυτά είναι αναφορικά ένα νούμερο να σας δώσω μία διάσταση για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους, ότι περίπου 5.500 μετρήσεις έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για τους κατοίκους της Δράμας. Να μην λησμονήσουμε να πούμε ότι πήγαμε στα χωριά και πέραν από τα χωριά πήγαμε και σε κοινότητες απομακρυσμένες και κάνουμε τις συνταγογραφήσεις με τα ΚΑΠΗ. Υπάρχουν περίπου 6.500 μέλη ΚΑΠΗ, ώστε πλέον οι ηλικιωμένοι δεν κατεβαίνουν από τη Νέα Μισό, τον Αρκαδικό, από τον Καλό Αγρό. Δεν κατεβαίνουν πλέον κάτω για να γράψουν τις συνταγές τους. Δεν υπάρχει καν νίκα. Έχουμε, βέβαια, ναι, έχουμε εξελίξεις με το παιδί, αλλά όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουμε δείχνουμε ότι είμαστε... Τις καλύπτει ο Δήμος. Βέβαια, δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στην τρίτη ηλικία, αλλά δείχνει είμαστε κοντά και στις κοινότητες. Και βέβαια οι κοινότητες δεν είναι μόνο και το κοινωνικό κομμάτι, είναι και ευρύτερα και η οικονομική πολιτική που προσαρμόστηκε στις ανάγκες των κοινοτήτων και ήταν μια δέσμευση, για να γυρίσω λίγο στις υποσχέσεις προεκλογικές, ότι ενώ δινόταν το 22% των χρημάτων της ΣΑΤΑ για τις κοινότητες, αυτό το ποσοστό έχει διπλασιαστεί, έφτασε κοντά στο 45%, σύν όλα τα μεγάλα έργα ΕΣΠΑ από την ΔΕΙΑΤ και τα λοιπά που γίνονται. Αυτό το οποίο γίνεται με... Ναι, μια παρένθεση κάνω άμεσα, αλλά θέλω να το θίξω. Σχετικά με την χρηματοδότηση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, οι αντίπαλες παρατάξεις επιμένουν ότι έχετε μειώσει τα ποσά τα οποία δίνονται. Είναι εντάξει, ένα άλλο θέμα. Αν αυτό είναι το επιχείρημα, κυρία Παντικίδου, τότε ας το εξηγήσουν και στους προέδρους τότε, γιατί οι άνθρωποι λίγο πολύ καταλαβαίνουν. Υπάρχει ένα επίπεδο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, όταν από τις 15 ή 12 πρόεδροι έχουν εκδηλώσει τη στήριξη και υπάρχουν υποψηφιότητες, όταν μάλιστα οι 7 πρόεδροι ήταν στην προηγούμενη παράταξη, Νέα Εποχή, Νέα Δράμα, και συντάχθηκαν τώρα στο δικό μας κοινό αυτό αγώνα, ας το εξηγήσουν και στους πρόεδρους, που πρόεδροι εκφράζουν αυτές τις τοπικές κοινωνίες, και να πούνε ότι δίνουμε λιγότερα χρήματα. Φυσικά και δίνουμε λιγότερα χρήματα. Σε τι ποσοστό? Όταν παίρνεις 6 εκατομμύρια και δίνεις 2, είναι το ίδιο πράγμα να παίρνεις 1 εκατομμύριο και να δίνεις 400-500 χιλιάδες συν όλα τα έργα
που τα έχουμε συζητήσει και τα ξέρει πολλοί κόσμος. Γι' αυτό λέμε ότι οι δημοτικές παρατάξεις, οι αντίπαλες δημοτικές παρατάξεις δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα παιδί της έκτης δημοτικού. Εμείς όμως αυτό το επιχείρημα συνεχίζουμε να το λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το λέμε και στις τηλεοράσεις και γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί πρέπει κάτι να πούμε. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και έρχεται η ώρα να το διαπιστώσουν ότι αυτά που λένε δεν είναι λόγια αντιπολίτευσης. Σε σχέση με την κοινωνική πολιτική υπάρχει κάτι το οποίο εσείς ίσως οραματιστήκατε αναλαμβάνοντας αυτό το χαρτοφυλάκιο ή κάτι που είδατε στην πορεία ότι θα έπρεπε να γίνει και δεν έχετε καταφέρει, δεν έχετε προλάβει ή κάτι το οποίο δεν μπορέσατε να το υλοποιήσετε σε αυτόν τον τομέα. Μεγάλη κουβέντα. Μάλιστα όταν ξεκινήσαμε τον προεκλογικό μας αγώνα το προηγούμενο διάστημα το 2010, ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι θα είχαμε φτάσει σε μια τέτοια προσφορά προς τους συμπολίτες μας. Είχαμε δηλώσει ότι θα κάνουμε λιγότερα πράγματα, αλλά οι ανάγκες ήταν μεγαλύτερες και ευτυχώς υπήρχαν τα αντανακλαστικά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να εξασφαλίσουμε κυρίως τους πόρους. Κυρίως οι πόροι ήταν το πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι όμως οι πόροι, σας λέω, το εξήγησα και λίγο πριν. Δεν ήταν μόνο οι πόροι, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αυτή η Δημοτική Αρχή στήριξε αυτή την προσπάθεια, αυτόν τον σχεδιασμό που κάναμε και φάνηκε ξεκάθαρο. Να σας θυμίσω το 2010 τι λέγανε. Ο ανάλγητος κοινωνικά δήμαρχος, ο επιχειρηματίας που δεν θα εφαρμόσει καμία κοινωνική πολιτική, σκέφτεται διαφορετικά. Ακούγεται κάτι τώρα? Όλο αυτό το έργο που παρουσιάζεται έχει κλείσει κάποια στόματα? Έχουμε μπει σε μία σκέψη ότι αυτός ο Δήμος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα? Φυσικά και μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα αν μας δοθεί και ο χρόνος και τα χρήματα. Αυτά τα κενά με κάποιον τρόπο πρέπει να τα καλύψουμε. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και κάποια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όμως έχει αντιστραφεί ένα κλίμα και έχουμε δείξει, όπως είχα πει, ότι ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η κοινωνική πολιτική. Ο εκάστοτε αντιδήμαρχος να ήταν θα είχε το δικό του τρόπο να δουλέψει. Εγώ παρουσίασα αυτό το πλάνο σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες. Αυτά αποτυπώνονται στην κοινωνία. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει, τα ζει. Έχετε κάποια καινούργια πρόταση για την επόμενη περίοδο? Ναι. Η καινούργια πρόταση πρέπει να είναι η ετοιμότητα στα προγράμματα που θα υπάρξουν που θα βγουν από το ΕΣΠΑ, που θα προκηρυχτούν. Κυρίως από την περιφέρεια. Ναι, κυρίως από την περιφέρεια. Και όταν λέω ετοιμότητα, είμαστε από τους μοναδικούς δήμους που αυτή τη στιγμή δύο στελέχη του Δήμου βρίσκονται στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τα κοινωνικά θέματα και για τις χρηματοδοτήσεις αυτών των προγραμμάτων που πρόκειται να στηθούν. Εμείς έχουμε τις ανάγκες μας. Να σας πω ότι μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην περιφέρεια. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και γύρω από αυτό θέλουν να δημιουργήσουν ένα χρηματοδοτικό πυλώνα για να μπορέσουν να καλύψουν αυτά τα κενά. Να έρθουν κοντά στην κοινωνία. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσεις στην βάση, να διεισδύσεις στις άπορες της οικογένειας και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που και αυτό το έχουν υπόψη τους στην περιφέρεια και σχεδιάζονται στην καινούργια προγραμματική περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ, σχεδιάζονται τέτοια προγράμματα. Και αυτά σχεδιάζονται από τα δικά μας στελέχη, γιατί εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι και εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τη διαφορά. Αυτό το καταλαβαίνουν, το βλέπουν. Όλοι μιλάνε γι' αυτό. Εκεί θα έχουμε την ετοιμότητα. Εμείς ναι, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι έχουμε πλέον την οργάνωση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την τεχνογνωσία που την προσφέρουμε απλόχερα και στους υπόλοιπους δήμους και όποιος άλλος ζητήσει έτσι αυτή την τεχνογνωσία να την πάρει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Απέναντίας είναι πράγματα που πρέπει να τα δώσουμε σε όλο τον κόσμο προς όφελος του συνόλου. Καλό είναι να υπάρχει διάχυση. Σας έχω πει να συνεχίσω μόνο αυτό. Συνεργασίες, προγράμματα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το χαμόγελο του παιδιού έχει έρθει στην Δράμα δύο φορές.
Στηριχτήκαμε σε αυτή την προσπάθεια από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο την πρώτη φορά και μετά πάλι από τους οδοντογιατρούς, αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Στις όλες τις συζητήσεις που κάναμε, προέκυψε η ανάγκη ότι με τους οδοντίατρους κάθονται και μας λένε: μπορείτε να εξασφαλίσετε σαν Δήμος μία μονάδα κινητή για να πηγαίνουμε στα παιδιά με αυτή τη μονάδα, γιατί εμείς είμαστε 50 εθελοντές οδοντίατροι που μπορούμε να προσφέρουμε. Μπορούμε να προσφέρουμε το χρόνο μας, να αφήσουμε τη δουλειά μας, να πάμε να δούμε παιδιά και ακόμη και σε όλο τον νομό. Να, μια ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε, που έπρεπε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπήκαμε και κατεβάσαμε μία πρόταση μετά από αυτή τη σκέψη που υπάρχει στο Leader. Στο Leader να πούμε ότι ο Δήμος Δράμας ποτέ δεν υπέβαλε πρόταση, δεν έχει εγκριθεί τίποτα, πέραν ότι τρέχουν άλλες 4-5 προτάσεις που έχουν εγκριθεί για τον τουρισμό, για φροντιστικές δράσεις. Ήταν και εκτός περιοχής μέχρι κάποιο σημείο. Όχι, όχι, οι περιοχές ήταν συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. Μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να εξασφαλίσουμε και θα εξασφαλιστεί το καλοκαίρι, γιατί έχει εγκριθεί ήδη αυτή η χρηματοδότηση για μια κινητή οδοντιατρική μονάδα και ιατρική μονάδα της τάξης των 120.000 ευρώ. Για πείτε μου, καινούργια πράγματα δεν είναι αυτά? Δεν λέμε για προγραμματισμό, δεν λέμε για ετοιμότητα, δεν λέμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία? Αυτό κάνουμε. Έτσι συνεχίζουμε, έτσι πορευόμαστε. Γι' αυτό σας είπα πριν, οι πόρτες ήταν ανοιχτές και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά για όλους. Μέσα από μια συνεργασία έρχεται και το κάτι άλλο. Έρχεται και το άλλο και αρχίζουμε, συνθέτουμε, χτίζουμε και παρουσιάζουμε αποτελέσματα. Ευελπιστούμε από την καινούργια σχολική χρονιά να έχουμε εξασφαλίσει αυτήν την ιατρική μονάδα. Είναι θέμα πλέον διαγωνισμών, είναι θέμα νομικού πλαισίου κτλ. Για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε να εξοπλιστούμε με αυτήν τη μονάδα και να βγούμε προς τους συνδημότες μας, κυρίως όμως για τα μικρά παιδιά και για τις άπορες οικογένειες. Είχατε όλα αυτά τα χρόνια το βάρος αυτής της, αυτού του τομέα, της κοινωνικής πολιτικής, κύριε Γρηγοριού. Υποθετικά έτσι, συζητώντας, αν συνεχίσει η ίδια διοίκηση στο Δήμο και σας δινόταν η ευκαιρία, σας γινόταν η πρόταση, θα συνεχίζατε στον ίδιο τομέα? Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ένας τομέας στον οποίο χρειάζεται πολύς χρόνος, πολύς κόπος, πολλή δουλειά, ψυχείτε και σώματι. Ναι, ερωτήσεις παγίδες είναι, παγίδα είναι αυτό που μου κάνετε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα την εκλογή και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σε ποιο τομέα μπορούμε να προσφέρουμε. Πρέπει να δούμε κάποιες ανάγκες, κάποιες προτεραιότητες που τις ιεραρχεί αποκλειστικά και μόνο ο Δήμαρχος και όλα τα άλλα έπονται. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως πρώτα την εκλογή μας. Και κινήστε πάνω σε αυτό βεβαίως. Σας μένει χρόνος, τα καταφέρνετε? Η νύχτα μέρα και η μέρα νύχτα, δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη για τη συνέχεια και έτσι με το ίδιο στένος και με την ίδια ορμή να συνεχίσετε, κύριε Γρηγοριού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ελπίζω να αποφύγουμε αυτό το διάστημα της ακρότητας. Εύχομαι να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτό που θέλει να δει και θέλει να ακούσει ο κόσμος. Και να πούμε ότι μπορούμε να συμβαδίσουμε, υπάρχει και η συμπολίτευση, υπάρχει και η αντιπολίτευση. Ο καθένας με το δικό του ρόλο. Ας είμαστε υπεύθυνοι, γιατί ο κόσμος περιμένει να δει αυτήν ακριβώς την εξέλιξη, να παρουσιαστούμε δηλαδή με ένα διαφορετικό πρόσωπο, τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές, γιατί οι συγκυρίες είναι δύσκολες και αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε μπορεί να αλλάχθει, μπορεί να επηρεάσει πολύ τον κόσμο. Και μπορεί να δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις απρόβλεπτες που δεν ξέρω καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοιες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.